Με τον χρόνο να εξαντλείται επικίνδυνα και τα τσουκτερά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πρώτων πυλών, τα κόμματα συνεχίζουν ακόμα την αναζήτηση λύσης για τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για την απόκτηση κύριας και μόνιμης κατοικίας. Δίκο και ΔΕΚ δηλώνουν ότι θα καταψηφίσουν το αναθεωρημένο νομοσχέδιο ΣΕΧΗ για μειωμένο ΦΠΑ 5% και ζητούν δραστικές εκ θεμελίων αλλαγές. Ενώ το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει δική του πρόταση νόμου για σημαντικές αλλαγές για διόρθωση στερβλώσεων και αδυναμιών σε σχέση με την εφαρμογή του μειωμένου ΦΠΑ που να καλύπτει και την επέκταση της κατοικίας. Η Κύπρος ως κράτος που εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 την χάνει μιας διάκρισης σε σχέση με τα παλιά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ελλάδα και δεν μπορεί να επιβάλλει μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ στα ακίνητα ούτε μπορεί να καθορίζει θέματα ΦΠΑ στα ακίνητα κατά την κρίση του. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιανά Ερωτοκρήτου, ανακοίνωσε ανάληψη πρωτοβουλίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την νομοθεσία του 2016 για μια στρατηγική στοχευμένου κοινωνικού χαρακτήρα και για τον τερματισμό της διαδικασίας επί παραβάση σε βάρος της Κύπρου. Θα αναλάβουμε πρωτοβουλία εντός των επόμενων ημερών, έτσι ώστε μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους, ακόμα και με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε διαφοροποιήσεις επί του κειμένου του νομοσχεδίου. Η όποια απόφαση, τέλος θέλω να σημειώσω, πρέπει να ληφθεί, δεν μπορεί να αγνοεί και τη χρονική συγκυρία με τις οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις που περνά ο τόπος μας. Εκπρόσωποι του κατασκευαστικού τομέα αλλά και βουλευτές έθεσαν θέμα στη σημερινή συνεδρία ενός και μοναδικού ενιαίου συντελεστή για όλα τα ακίνητα που δεν θα τα διαχωρίζει σε κατοικίες και διαμερίσματα αλλά κριτήριο θα είναι η αξία της αγοράς ή η ανέγερση της μόνιμης κατοικίας. Με τον μειωμένο συντελεστή 5% να ανέρχεται μέχρι και τις 500.000 ευρώ. Είναι προφανές ότι η υιοθέτηση ενός τέτοιου νομοσχεδίου θα οδηγήσει στην ουσία σε περαιτέρω ενίσχυση της παραοικονομίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως απώλεια εσόδων προς το κράτος. Να καταλήξουμε το πιο πιθανόν σε μια οροφή ύψους κατοικίας και διαμερίσματος, το οποίο το υπολογίζω να είναι κοντά σε 450,5 εκατομμύριο. Ο έφορος φορολογίας Σωτήρης Μακρύδης κάλεσε την Βουλή να ξεκαθαρίσει τους όρους και τις πρόνοιες ως προς το ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, ώστε να μην αναγκάζεται το τμήμα να προβαίνει σε ερμηνείες διαφορετικές και ενάντια στη βούληση του σώματος και του γενικού ελεκτή, αλλά και να συνάδει με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.